σήμερα θα κάνουμε μετατροπές αρχείων με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα αρχεία θα περιέχουν μέσα πληροφορία LOM και θα κάνουμε το εργαλείο BigConvert. Γι' αυτό και ο τίτλος. Yeah. Το BigConvert είναι εργαλειάκι που έχει μέσα το Invenio. Α, μόλις αρχίσαμε βασικά, έτσι. Ναι. Θες να το πεις εσύ? Όχι, καλά, μόλις ήρθες, κάτσε, να πεις το δύσκολο σήμερα. Λοιπόν, το BigConvert είναι εργαλείο που έχει μέσα το Invenio, το οποίο μετατρέπει δεδομένα από κάποια μορφή σε μορφή Mark 21, που καταλαβαίνει το ίδιο το Invenio, και ειδικότερα σε Mark XML, που είναι ένας τρόπος να γράφουμε το Mark 21. Θα δούμε μετά για XML. Δεν το βλέπουμε μέσα από τον browser. Το Invenio γενικά, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε σεμινάριο, αν το έχουμε πει σε ενισχυτική. Το Invenio χωρίζεται σε εργαλεία που τα βλέπουμε μέσα στη σελίδα και σε εργαλεία τα οποία τρέχουν από τη γραμμή εντολών. Το BigConvert είναι ένα εργαλείο που τρέχει από γραμμή εντολών. Πρέπει να μπούμε στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το Invenio, μέσω SSH ή με κάποιο άλλο τρόπο, ώστε να βγούμε σε γραμμή εντολών και εκεί να τρέξουν το BigConvert σαν μία εντολή η οποία θα αναλάβει να μας κάνει μια μετατροπή. Το εργαλείο BigConvert έχει δύο καταστάσεις. Δηλαδή, ή καταλαβαίνει δεδομένα τα οποία είναι σε μορφή plain text, δηλαδή απλό κείμενο, κείμενο που αν το γράψει μέσω notepad και είναι κείμενο, σειρά, αλλάζει, καινούρια σειρά κτλ. Είτε κείμενο σε XML. Το απλό κείμενο είναι το κείμενο που όλοι ξέρουμε, με κάποια μικρή διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι εάν έχουμε δεδομένα σε ένα απλό κείμενο, πρέπει να έχουμε και έναν τρόπο να τα ξεχωρίζουμε τα πεδία μεταξύ τους και έναν τρόπο να ξεχωρίζουμε τα record, τις εγγραφές μεταξύ τους. Ξεχωρίζουμε τα πεδία με κάποιον ειδικό χαρακτήρα, για παράδειγμα το κόμμα. Αυτό δεν είναι ορθογραφικό λάθος, είναι όντως κόμμα. Και ξεχωρίζουμε τις εγγραφές με line breaks, μαλακές γραμμές. Enter. Εάν όντως διαχωρίζουμε τα πεδία με το κόμμα, τότε λέμε ότι είναι κόμμα separated values, οι τιμές του αρχείου, και άρα το αρχείο είναι τύπου CSV. Τα CSV είναι πολύ κοινά αρχεία. Για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε ένα φύλλο εργασίας του Excel και να πατήσετε «Θέλω να το σώσω σαν CSV». Και θα σώσει τα κουτάκια με κόμματα ανάμεσα και με enter εκεί που τελειώνει κάθε γραμμή. Το καλό με την κατάσταση απλού κειμένου είναι ότι είναι απλό, μπορείτε να το ανοίξετε με ένα notepad και να το καταλάβετε. Είναι μικρό σε μέγεθος γιατί δεν βάζει κάτι πολύ περιττό. Βάζει τον χαρακτήρα του κόμματος και κάποιες φορές διπλά εισαγωγικά όταν θέλει να δείξει κάποιο πεδίο που έχει το ίδιο μέσα ακόμα. Το πρόβλημα με αυτή την κατάσταση, με το απλό κείμενο, είναι ότι δεν μπορείς να έχεις nested data. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις δεδομένα μέσα σε άλλα δεδομένα. Δεν μπορείς να περιγράψεις δεδομένα σε ιεραρχίες, σε ιεραρχική δομή. Οπότε εδώ φτάνουμε στην απέτηση για κάτι καλύτερο και έχουμε την XML. Ξέρετε όλοι τι είναι XML? Ποιοι ξέρουν την XML? Ωραία. Λοιπόν, XML... Α, καταρχάς, HTML. Ωραία, άρα γνωρίζετε τι θα πει tag στην HTML και πώς ένα tag ανοίγει και κλείνει και μέσα μπορεί να έχει άλλα tags που ανοίγουν και κλείνουν. Ωραία. Παρόμοια δουλεύει και η XML. Δεν έχει ακριβώς μια φιλοσοφία με την HTML, αλλά έχει κάποιες από αυτές τις ιδέες. Έχουμε tags που ανοίγουν και κλείνουν, αυτά τα tags μπορούν να έχουν attributes. Μετά το περιεχόμενο των tags μπορεί να είναι άλλα tags που ανοίγουν και κλείνουν με τον ίδιο τρόπο ή μπορεί να είναι δεδομένα. Η XML σημαίνει αυτό που βλέπετε, Accessible Markup Language, και είναι αρκετά διαδεδομένη. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για να παίξουμε με XML. Σίγουρα πάρα πολλά συστήματα με τα οποία παίζετε κάθε μέρα, κάπου μέσα τους έχουν κάποιο αρχείο XML στο οποίο υπάρχουν δεδομένα, μετασχηματίζονται δεδομένα, αποθηκεύονται δεδομένα, διαβάζονται δεδομένα. Είπαμε, ξέρετε HTML. Η HTML
είναι έτσι συγγενικό φορμά με την XML. Το πώς ακριβώς σχετίζονται είναι αρκετά πολύπλοκο, γιατί υπάρχουν πολλές βερσιόν, πολλές εκδόσεις της HTML. Υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποιες εκδόσεις HTML οι οποίες ονομάζονται XHTML και οι οποίες είναι υπερσύνολα, όχι υπερσύνολα, είναι ειδικές περιπτώσεις της XML. Υπάρχουν άλλες HTML οι οποίες είναι πιο ελεύθερες σε εκφραστικότητα, έτσι, είναι πιο... Παλιά δηλαδή HTML, οι πρώτες εκδόσεις HTML ήταν πιο... ήταν λιγότερο τυπικά ορισμένες, οι καινούργιες είναι πιο αυστηρά, είναι κοντά στην XML, ανοίγει κάτι, κλείνει κάτι κτλ. Εάν θέλετε λεπτομέρειες, διαβάζετε. Τώρα μην μπούμε σε τις λεπτομέρειες. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε XML. Ένα παράδειγμα XML είναι αυτό. Να το προχωρήσω δηλαδή. Απλά εξήγησε λίγο το... Α, λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα σε XML, σχετικά μικρό. Τι έχουμε? Έχουμε ένα στοιχείο LOM, ανοίγει, είναι touchscreen, Λοιπόν, LOM ανοίγει και κλείνει. Μέσα αυτό έχει ένα στοιχείο general που ανοίγει και κλείνει. Μέσα έχουμε ένα στοιχείο title που ανοίγει και κλείνει. Και εδώ μετά έχουμε δύο στοιχεία string, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν. Τα στοιχεία αυτά έχουν ένα περιεχόμενο, αυτό εδώ το κείμενο, και έχουν και ένα attribute, το οποίο είναι ίσο με κάποια τιμή. Αντίστοιχα και εδώ. Μάλλον καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Γενικά έχουμε ένα long που έχει μέσα general, title και δύο strings που είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά ο τίτλος. Εδώ στην πρώτη γραμμή βλέπετε κάτι που αρχίζει με ερωτηματικό. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι XML έκδοσης 1 σε UTF-8. Αυτό το χρειάζεται το εργαλείο που θα διαβάσει την XML για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω. Άμα δεν ξέρει αν είναι σε UTF-8 ή σε ελληνικό ISO ή σε γερμανικό ISO, θα ξέρει τι διαβάζει. Και η έκδοση είναι καλό να υπάρχει, γιατί μας λέει ακριβώς με βάση ποιο πρότυπο εμείς γράφουμε XML. Αν γράφουμε κάτι πιο πολύπλοκο, ίσως το εργαλείο να είχε ερωτήματα, να έλεγε αυτό τώρα εδώ με βάση ποιο πρότυπο το εννοείς. Λέμε, θα ακολουθήσει XML, έκδοσης 1, με αυτό το encoding. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Θα πάρουμε δεδομένα σε μορφή LOM και θα κάνουμε mark XML. Αυτό εδώ, το προηγούμενο slide, είναι δεδομένα LOM. Είναι δεδομένα LOM σε μορφή XML. Εμείς θα κάνουμε δεδομένα mark σε μορφή XML. Δηλαδή από XML σε XML θα πάμε, απλά θα αλλάξει η παραλλαγή της XML. Σε tier XML, mark XML, το καταλαβαίνει το invenio. Θα τα κάνουμε convert με κάποιο module. Πώς θα τα κάνουμε convert? Εδώ έρχεται κάτι που λέγεται XSL, Extensible Style Sheet Language. Αυτό που δεν είπαμε πριν είναι ότι στην XML μπορούμε να ορίσουμε τα tags να είναι ό,τι θέλουμε. Δεν είναι σαν την HTML που σου λέει ότι θα έχεις ένα tag HTML που ανοίγει και κλείνει, θα έχεις ένα tag BR, θα έχεις ένα tag form. Δεν έχουμε τέτοια. Εδώ έχουμε XML που απλά σου λέει ότι μπορείς να βάζεις ό,τι tag θέλεις, να ανοίγει και να κλείνει, ό,τι attribute θέλεις και μέσα κείμενο με βάση τον τρόπο της XML. Επειδή λοιπόν τα tags στην XML δεν τα έχει ορίσει κανείς και τα έχουμε ορίσει εμείς, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα στην πραγματικότητα, γραμμένο σε XSL. Όχι πρόγραμμα ακριβώς, μην το πούμε πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι, αλλά δεν το λέμε πρόγραμμα, τρεπόμαστε. Λοιπόν, το λέμε style sheet. Πώς CSS ξέρετε? Ωραία. Λοιπόν, style sheet σημαίνει φύλλο στυλ στα ελληνικά και είναι μία περιγραφή η οποία παίρνει μία δομή και της εφαρμόζει πάνω κάποιους κανόνες ώστε να την παρουσιάσει. Έχουμε λοιπόν μια γλώσσα που ορίζουμε τέτοιους κανόνες και αυτή μπορούμε να την επεκτείνουμε, extensible.
Το XSL γενικά έχει τρεις τεχνολογίες. Εμείς θα παίξουμε με αυτήν την τεχνολογία, το XSLT, χρησιμοποιώντας παράλληλα και στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Το XSLT που θα χρησιμοποιήσουμε σχετικά απλό και το XPath είναι ακόμη πιο απλό. Ναι. Ωραία, η όλη λογική, να κάνω μια μικρή παύση σε αυτά εδώ. Η όλη λογική είναι ότι θέλουμε να διαχωρίσουμε το περιεχόμενο από την παρουσίαση. Μια φορά και ένα καιρό, στα πρώτα βήματα του web, ο κόσμος έγραφε τα site φτιάχνοντας μια HTML σελίδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό τι να το κάνω, color is on blue, αυτό τι να το κάνω, ας το κάνω και underline κτλ. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι αυτό το πράγμα, το να δένεις το περιεχόμενό σου, το ότι έχω παραγράφους, το ότι έχω εικόνες, το ότι έχω πράγματα, με το τι χρώμα έχει το background της παραγράφου ή τι διάστημα υπάρχει γύρω από την εικόνα, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και μπορεί να θέλουμε εμείς να αλλάζουμε theme ή να μπορεί να θέλουμε να δείχνουμε διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς χρήστες. Μπορεί να θέλουμε το ίδιο περιεχόμενο σε αυτόν που έχει iPhone να το δείξουμε διαφορετικά από τον άνθρωπο που έχει αναγνώστη επειδή έχει κάποια ειδική ανάγκη κτλ. Εκεί τι κάναμε λοιπόν, είπαμε θα χωρίσουμε το περιεχόμενο της σελίδας από την παρουσίαση. Οπότε οι σελίδες μας θα μοιάζουν πιο πολύ με τέτοιες δομές. Αυτή είναι η ίδια. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Και εδώ δεν λες εάν αυτό το κείμενο θα είναι με μπλε ή με κίτρινα γράμματα. Αυτό θα αφήσεις κάποιον άλλον να το κάνει. Στα site, στο ίντερνετ, η κλασική λύση είναι το CSS. Το οποίο είναι ένα έξτρα αρχείο ή περισσότερα, τα οποία περιγράφουν κανόνες, περιέχουν κανόνες που λένε πως συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένα όχι μόνο στοιχεία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι τέλος πάντων να πούμε, συγκεκριμένα υποσύνολα της σελίδας, πως θα παρουσιάζονται. Και υπάρχουν πάρα πολλά κόλπα που μπορεί να κάνει κανείς με CSS. Ορίστε. Ναι, το HPath είναι στα XSL. Για να μην το τελειώσουμε το CSS, στα website χρησιμοποιούμε το CSS. Όλα τα website που βλέπετε είναι CSS. Ένα κλασικό, να σας δείξω εδώ, μια και πιάσαμε το θέμα. Ντρέπομαι που εδώ θα βάλω Internet Explorer, ενώ είμαστε MyLack. Α, είχε Firefox, εντάξει. Βάζουμε Firefox. Πάω εδώ, στα νέα του Google, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια κλασική σελίδα του Google. Έτσι. Τέλος πάντων, βγάζει εδώ. Όχι, όχι να το πειράξουμε live. Αν πάτε εδώ και πείτε ότι εγώ θέλω page style χωρίς κανένα στυλ, η πραγματική σελίδα είναι αυτή. Η πραγματική σελίδα είναι πολύ πιο απλή. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Κείμενο, link, εικόνες. Και βάζοντάς του ένα στυλ, αυτή η σελίδα όπως και πιο πολλές σελίδες έχουν μόνο ένα στυλ, γίνεται πιο ωραίο με το μενού του στο πλάι, με το να κάνει scroll και αυτό το πράγμα πάνω να εξαφανίζεται και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Στα site χρησιμοποιούμε το CSS. Στον κόσμο της XML χρησιμοποιούμε το XSL και ειδικότερα το XSLT. Είπαμε ότι XML γενικά είναι πιο ισχυρή, μπορούμε να βάλουμε ό,τι tags θέλουμε. Γι' αυτό και το XSLT, αυτή η τεχνολογία εδώ, είναι επίσης πιο ισχυρή. Στην πραγματικότητα είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία γράφεται με tags κάπου, σε κάποιο άλλο επίπεδο και για να τη χρησιμοποιήσει κανείς πρέπει τώρα να ξέρει τι είναι XPath. Εδώ λοιπόν βλέπουμε απλά tag, πιάνω λίγο χώρο και λέμε ότι εμείς θα θέλαμε η γλώσσα μας
να μπορεί να πιάσει αυτό το τεστ. Πώς θα πιάσει αυτό το τεστ? Πρέπει να του πούμε πού βρίσκεται στο XML αρχείο. Και αυτό το λέμε με το XPath. Με τη διαδρομή δηλαδή μέσα στο αρχείο A, B, C. Δηλαδή πήγαινε στο A, μετά πήγαινε στο B, μετά πήγαινε στο C. Αυτό είναι ένα XPath. Είναι μια διαδρομή η οποία στην πραγματικότητα βρίσκει αυτό το τεστ. Τα XPath δεν είναι τόσο απλά πάντα. Μπορούμε αντί για ένα συγκεκριμένο να πιάσουμε και ένα σύνολο ενός αρχείου. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Αυτό όμως είναι από εκεί που ξεκινάμε. Path που μοιάζει με τα κλασικά paths που έχουμε στα συστήματα αρχείων. Και το XSLT, όπως είπαμε, τι κάνει, μετατρέπει XML σε κάποιες άλλες μορφές. Να το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ. Έχουμε αυτό το XML, το οποίο, όπως είπαμε πάλι, έχει μια πρώτη γραμμή που λέει τι τύπο XML είναι. Και λέει, ένας κατάλογος από CD, που αυτό το CD είναι αυτά. Εύκολο φαίνεται. Και το XSLT τι κάνει τώρα? Εδώ βλέπετε τα XSLT είναι λίγο πιο... έχουν πιο πολύ κείμενο μέσα. Πάλι, επειδή το XSLT είναι και αυτό XML, πρέπει και αυτό να αρχίσει με ένα τέτοιο. Εντάξει. Επίσης πρέπει να λέει αυτά. Πρέπει να λέει αυτά για να δείξει ότι είναι ένα XSL transformation και ότι όταν λέμε XSL άνω κάτω τελεία, τα παίρνει από κάπου. Εντάξει, λεπτομέρειες τώρα της XML, διαβάζετε και το καταλαβαίνετε. Δεν είναι το βασικό αυτό. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ότι ό,τι αρχίζει από XSL άνω κάτω τελεία είναι μία έκφραση του XSLT. Εδώ έχουμε τα εξής. Έχουμε αυτό που λέει XSL template match. Τι άλλο έχουμε? XSL for each και XSL value of. Και επίσης το XSL for each κλείνει, το XSL template κλείνει, και αυτό, επειδή δεν έχει τίποτα μέσα, το κλείνει επί τόπου. Όταν έχουμε ένα tag, αντί να πούμε ανοίγει το tag κάτι και κλείνει το tag με slash πριν το όνομα, μπορούμε να πούμε απλά ανοίγει το tag slash κλείνει, αν δεν πρόκειται να βάλουμε τίποτα μέσα στο ίδιο tag. Αυτό θα μπορούσε να δείξει XSL value of, κλείνει, ανοίγει πάλι, slash XSL value of, κλείνει. Οπότε όταν βλέπετε αυτή τη σύνταξη, όταν βλέπετε κάτι να τελειώνει έτσι, σημαίνει ότι κλείνει επί τόπου, χωρίς να έχει τίποτα μέσα, είναι κενό σαν περιεχόμενο. Τι κάνουν λοιπόν αυτές οι εντολές? Η template match λέει ότι ό,τι έχω εδώ μέσα είναι ένα template. Πού θα εφαρμοστεί αυτό το template? Όπου βρω κάποιο path. Αυτό. Αυτό σημαίνει στο πάνω-πάνω στοιχείο, στο εξωτερικό στοιχείο. Ωραία. Και τι θα κάνω όταν εφαρμοστώ σε αυτό το στοιχείο? Θα δημιουργήσω αυτόν εδώ τον κώδικα. Αυτό το κείμενο. Αυτό το κείμενο με τη σειρά του έχει και αυτό XSL μέσα. Δεν είναι δηλαδή χαζό κείμενο. Δεν λέει ότι αυτός ο κανόνας όπου δει αυτό θα βγάλει αυτό το σταθερό πάντα κείμενο. Θα βγάλει ένα κείμενο το οποίο έχει και αυτό δικιά του λογική μέσα. Θα βγάλει δηλαδή HTML, body, H2, διάφορα. Εδώ. XSL for each. Αυτό είναι ένα for loop. Ένα for loop, όπως ξέρετε από τις γλώσσες προγραμματισμού. Το οποίο τι θα κάνει? Θα κάνει ένα for πάνω σε ένα σύνολο από αντικείμενα. Ποια είναι αυτά τα αντικείμενα? Catalog CD. Δηλαδή, στον κατάλογο CD. Του λέει δηλαδή, φέρε μου όλα τα CD που είναι μέσα στο catalog. Εδώ έχουμε μόνο ένα, οπότε δεν φαίνεται πολύ, αλλά κανονικά αν είχες και δεύτερο εδώ, αν είχε πάλι CD, είχε πάλι title, artist κτλ. Και έκλεινε, αυτό το for each θα διέτρεχε και τα δύο CD. Για κάθε CD λοιπόν κατά το catalog, πάλι βγάλε αυτό το κείμενο, TR, TR, TD, 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 και εδώ πάλι έχουμε κάτι του XSL. Τι είναι αυτό?
value of η τιμή του title. Δηλαδή για κάθε CD φτιάξε μια γραμμή σε HTML. TR, αν θυμάστε, είναι η γραμμή στους πίνακες της HTML. Να σας το θυμίσω μία, ναι. Και μέσα κάθε γραμμή, TD, ανοίγει, κλείνει, είναι τα διάφορα κελιά. Οπότε, φτιάξε μια γραμμή, φτιάξε ένα κελί που να έχει το περιεχόμενο του artist και ένα κελί που να έχει το περιεχόμενο του title και του artist. Δηλαδή, θα διαβάσει τα CDs και θα βγάλει έναν πίνακα που θα λέει Empire Burlesque, Bob Dylan, μπλα μπλα. Αυτό. Αυτό είναι template. Template δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Template. Πρότυπο. Το λέμε, αλλά τον μπερδεύουμε και με το standard. Οπότε, τα templates, η λογική των templates, έχουμε ξανακάνει, είναι ότι έχεις δεδομένα τα οποία μπορούν να γεμίσουν δυναμικά από το περιεχόμενό σου. Δεν είναι χαζό κείμενο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είπαμε HTML, HTML, body, body, γιατί εδώ όταν τελειώσει αυτό συνεχίζουν πάλι αυτά και κλείνει το template. Οπότε θα βγάλει αυτό, θα βγάλει ένα table, θα έχει δύο TR. Αυτό το BG Color το είχε. Μπορεί όχι, αυτό το BG Color πώς πετάχτηκε εκεί πέρα? Γιατί θα το είχε και το από κάτω. Το είχε. Α, τι λες. Α, είναι το πρώτο, είναι το... Ναι. Είναι το... τα headers, οκ. Okay. Σωστά, γιατί δεν είναι TD, είναι TH. Με προβάλλεις, δεν το έχω τρέξει. Μα ήταν περίεργο να εμφανιστήκε. Λοιπόν, αυτό θα βγάλει για το XML του ενός CD, θα βγάλει ένα πίνακα ο οποίος έχει αυτούς τους τίτλους και αυτά τα δεδομένα στην πρώτη σειρά. Και θα έχει και μία σειρά. Εμείς θα κάνουμε τώρα. Θα το, ναι, θα... το δούμε τώρα. Εδώ βασικά, εδώ. Ήρθε μόλις. η άσκηση είναι να φτιάξουμε ένα XSL με παρόμοια εκφραστικότητα. Δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια πολύ προχωρημένα χαρακτηριστικά του XSL που δεν είδαμε. Είναι πιο απλό από αυτό που δείξαμε τώρα. Όντως, νομίζω δεν έχει for each κιόλας. Δεν έχει for each, αυτό λέει, πιο απλό είναι. Και θα κατεβάσετε ένα XML και θα το κάνετε mark XML. Αυτό είναι XML σε long, θα το κάνετε mark XML. Και θα το δοκιμάσετε με αυτή την εντολή, bibconvert. Εδώ θα του δώσετε παύλα C κολλητά το όνομα του XSL. Ανακατεύθυνση. Πάρε την είσοδο από εδώ, ανακατεύθυνση, δώσε την είσοδο εδώ. Αυτό. Το template είναι αυτό. Θα επιστρέψουμε μετά να το δείτε όταν θα δουλέψετε. Το οποίο τι λέει? XML, style sheet κτλ. Λέει ότι βγάζει XML επίσης και ότι είναι UTF-8 αυτό που βγάζει. Template match πάλι και εδώ πέρα θα γράψετε το δικό σας template. Και θέλουμε να βγει αυτό. Θέλουμε δηλαδή για αυτό που θα, το XML της εισόδου, το οποίο θα έχει αυτό το κείμενο κάπου και αυτό το κείμενο κάπου, να βγει αυτό. Ένα record που να λέει data field τάδε int 1 ίσον τάδε κενό είναι αυτό, έτσι, int 2 ίσον κενό, και να έχει μέσα αυτό. Τώρα αυτά νομίζω θα τα κάνουμε μετά αφού προσπαθήσουμε. Το PDF είναι ανεβασμένο στη σελίδα. Αυτό εδώ. Ναι. Και το LOM example. Ναι. Οπότε μπορείτε να κατεβάσετε το LOM example. Και το PDF. Να πω δύο πράγματα πρώτα. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο μετά. Όχι. Α, ναι, okay. Απλά επειδή δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο ανοιχτά, αφήσω αυτό και βλέπουμε. Ναι. Ξεκίνησα με αυτό. Ωραία. Σου δίνω το αυτό.
1-2, ακούγομαι μέσα. Ακούγομαι μέσα. Είναι ok. Ωραία. Τίποτα. Ο Γιώργος θέλει πολύ ωραία γενικά. Απλά θέλω να πω απλά κάποια πράγματα γιατί τα κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που ήθελα να πω λίγο είναι καταρχάς λίγο τη μορφή του Μάρκ. Είχαμε δει λίγο κάποια tags του Μάρκ στη δεύτερη παρουσίαση, απλά να τα θυμίσουμε. Το Μάρκ έχει μια δομή εδώ πέρα, η οποία πώς είναι. Το Μάρκ ουσιαστικά έχει κάποια tags, κάποια νούμερα, τα οποία αντιστοιχούν σε κάποια δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το tag 245 αντιστοιχεί σε τίτλο. Το tag 500 αντιστοιχεί σε περιγραφή. Στο Mark XML η λογική πάλι αποτυπώνουμε αυτά τα tags απλά με μια λογική XML, δηλαδή υπάρχουν κάποια στάνταρ δομές στο Mark XML, ας πούμε το record. Όλο το record είναι μια εγγραφή, μπορεί να έχει μέσα 150 tags. Θα μπορούσε ένα XML αρχείο να έχει και πολλά records, πολλές εγγραφές, ώστε να μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μαζικά να μπορούμε να κάνουμε μια μετατροπή, ας πούμε, μια εισαγωγή. Η ιδέα είναι τώρα. Δεν το είχαμε ανοιχτό κάπου το παράδειγμα του Λόμε. Φαίνονται ή είναι πολύ μικρά? Δεν φαίνονται. Εντάξει, μπορείτε να ανοίξετε, άμα πάτε στην σελίδα της διάλεξης, μπορείτε να ανοίξετε το Lom Example. Έτσι, πάνω σε αυτό το αρχείο θα δουλέψουμε. Λοιπόν, η ιδέα με το Lom τώρα ποια είναι? Είναι ότι είναι μια δομή πάλι XML, η οποία είδαμε πριν ένα πιο απλό παράδειγμα. Εντάξει, αυτό έχει πιο πολλά πεδία. Μη σας τρομάζουν τα πεδία. Εμείς μόνο δύο από αυτά θα μεταφέρουμε. Και μάλιστα μόνο μία από τις δύο γλώσσες για τον τίτλο. Μόνο τα ελληνικά ή μόνο τα αγγλικά είναι στο δική σας ευχέρεια. Οπότε, για να τελειώσω, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, θέλουμε να πάρουμε αυτό εδώ ή το από πάνω τίτλο, αυτό εδώ πέρα, και να τα βάλουμε σε ένα άλλο και μέσα από το XSLT που θα κάνει αυτή τη μετατροπή να βγάλουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό στις μηχάνες, στις εικονικές βέβαια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, ξεκινάμε καταρχάς μπαίνοντας μέσα στην εικονική μηχανή και πηγαίνοντας μέσα στον φάκελο του Invenio, στο Opt Invenio. Ναι, ας το βάλουμε, ας φτιάξουμε ένα φάκελο μέσα στο Opt Invenio, ας πούμε, ας το πούμε. Ναι, δεν έχει σημασία. Και μέσα στο Home μπορούμε και μέσα στο Invenio. Βέβαια, ίσως έχει νόημα να πούμε ένα path για να μπορούμε να λέμε μετά εντολές με βάση αυτό το path, για να μην βετώσει ο καθένας το δικό του. Οπότε ας το βάλουμε σε ένα συγκεκριμένο path όλοι. Ας φτιάξουμε ένα φάκελο XSLT μέσα στο Opt Invenio, ας πούμε. Απλά για να είμαστε όλοι στο ίδιο path, μέσα στο Opt Invenio φτιάχνουμε ένα φάκελο XSLT. Εκεί μέσα φτιάχνουμε τώρα ένα αρχείο. Με όνομα, το λέω κιόλας στην άσκηση, θυμάμαι καλά, να, lom2markxml.xsl, και βάζουμε μέσα αυτό το template που έχει μέσα στην παρουσίαση. Το λέει εδώ, είναι lom2markxml.xsl. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτό, απλά για consistency το... Ναι. Α, ναι, σωστά. Γενικά, όταν φτιάξουμε το XSL αυτό και βάλουμε το template που είπαμε, πηγαίνουμε και κατεβάζουμε, υπάρχει μέσα στην διάλεξη, ένα αρχείο που λέγεται LOM XML Example. Είναι αυτό που κοιτάγαμε πριν, το XML που έχει τη μορφή του LOM.
Αυτό τώρα για να το κατεβάσουμε σε Linux μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε... Θα το γράψω ένα note, πάντα. Ναι, για να είναι μεγαλώνει, ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπορούμε να το κατεβάσουμε με αυτήν εδώ την εντολή. Αυτό θα κατεβάσει το αρχείο και θα το βάλει μέσα στον φάκελο που είμαστε. Είναι TXT γιατί δεν το άφηνε το σύστημα βασικά να το ονομάσουμε αλλιώς. Έχετε φτιάξει το αρχείο, το XSL, έχεις κατεβάσει το LOM example. Μετά ξεκινάει η άσκηση, η οποία την κάνει ο καθένας μόνος του, με τη βοήθειά μας βέβαια. Έχει στο τελευταίο slide της παρουσίασης, στο πρώτο τελευταίο, έχει κάποια χρήσιμα links. Τα οποία είναι, αφορούν το XPath, έχουν κάποια παραδείγματα για XSLT. Υπάρχει και ένα XSL του Invenio έτοιμο, αν και δεν το προτείνω, γιατί είναι πολύπλοκο. Και γενικά, αν γράψετε και στο Google XSLT, θα βρείτε παραδείγματα άπειρα. Απλά, να ξαναπώ λίγο απλά. Στο? Ποιο link? Εδώ. Όχι, αυτό αφήνουμε ίδιο. Αυτό, γενικά, το XSL, στο template, στο XSL που θα φτιάξουμε, αυτό είναι όπως το βλέπουμε και αλλάζουμε μόνο αυτό που λέει περιεχόμενο εδώ. Εκεί μέσα θα μπουν οι κανόνες οι δικοί μας. Κατά τα άλλα, το template είναι ίδιο, δεν αλλάζει κανένα link. Παιδιά, να πω κάτι λίγο. Επειδή το BitConvert, από ό,τι διαπιστώνουμε, δεν είναι καλό στα errors, δηλαδή λέει απλά invalid file, invalid XML, κάτι τέτοιο που δεν βοηθάει πολύ στο να απομονώσουμε το error, υπάρχει ένα άλλο εργαλείο που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και λέγεται XSLT Proc. Το γράφω εδώ πέρα. Αυτό τώρα το χρησιμοποιούμε με τον εξής τρόπο. XSLT Proc. Μετά είναι το stylesheet, lom του mark XML XSL και το όνομα του αρχείου που θέλουμε να κάνουμε convert, lom example.txt ήταν, θυμάμαι. Οπότε όποιος θέλει να μπορεί να δει καλύτερο error output μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εντολή αντί για το bibconvert. Ωραία, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Οπότε τώρα, φτιάξαμε λοιπόν ένα XSL, το οποίο κάνει τη μετατροπή μας, μας βγάζει αυτόν εδώ τον ωραίο κώδικα, ο οποίος είναι στο format του Mark 21 που παίρνει το Invenio. Τώρα λοιπόν αυτό θέλουμε να το ανεβάσουμε στο Invenio. Το φτιάξαμε, θέλουμε να το ανεβάσουμε, να το δούμε μέσα στο Invenio να τρέχει. Λοιπόν, αυτό τώρα πώς γίνεται. Καταρχάς, υπάρχει ένα εργαλείο που δίνει το Invenio, το XML Mark Linked, αυτό εδώ πέρα, το οποίο πρακτικά τι κάνει, ελέγχει το XML που βγήκαμε, αν είναι σωστό το format του Mark, δηλαδή έχει όλα τα tags που χρειάζονται, είναι τα tags μέσα, έχουν τα subfields που χρειάζονται, τέλος πάντων ελέγχει όλη τη μορφή και άμα υπάρχει κάποιο φάλαμα μας το λέει. Οπότε, ας τρέξουμε λίγο αυτή την εντολή, καταρχάς. Όποιος δεν κατάφερε να κάνει την άσκηση μπορεί να πάει στην σελίδα της διάλεξης και να κατεβάσει τη λύση. Την έχουμε ανεβάσει στη σελίδα της διάλεξης. Λοιπόν, οπότε τρέχουμε αυτήν εδώ την εντολή με τα κατάλληλα ονόματα του αρχείου όποιος τα έχει αλλάξει. Σε περίπτωση που δεν βρίσκει την εντολή, επειδή έχουμε μπει σε άλλο path, σε περίπτωση που δεν βρίσκει την εντολή, μισό λεπτό να την αλλάξω. Άμα δεν τη βρίσκει την εντολή, δοκιμάστε αυτό. Δοκιμάστε να τη γράψετε έτσι. Τελεία, τελεία, κάθετος bin, κάθετος XML mark linked. Επίσης, να ξαναπώ, αυτό είναι το αρχείο που φτιάξαμε τώρα
στην άσκηση, το XML που παράχθηκε, όχι το XSL, το XML που παράχθηκε μέσω του XSL. Όχι το XML, όχι, δεν το έχουμε ανεβάσει αυτό. Έχουμε ανεβάσει το XSL. Το XML όμως που παράγεται δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα. Ναι. Άμα δεν βγάλει κάτι είναι σωστό, ναι. Βγάζεις σφάλματα σε κάποιον. Το κάναμε όλοι. Ποιος δεν το έχει κάνει. Να το πούμε έτσι. Οκ. Γεια. Δεν άκουσα. Και για το, ναι, άμα θέλετε να προχωρήσετε, ναι, και εδώ πέρα πάλι θα θέλει τελεία, τελεία, κάθε το bin, λογικά. Όχι, γιατί πήγαμε να φτιάξαμε ένα φάκελο μέσα στο opt-in venue. Όχι, στο path δεν είναι. Όχι, δεν τρέχει. Α, ναι. Το ξέχασα αυτό. Δεν τρέχει με οποιοδήποτε user. Θέλει οι επόμενες εντολές, το bib upload και το bib sked, πρέπει να τρέξουν σαν Apache. Θα το... να πω δύο λόγια παραπάνω λίγο για το bib upload. Το bib upload ουσιαστικά δεν ανεβάζει το αρχείο εκείνη την ώρα, αλλά αυτό που κάνει είναι το βάζει σε ένα queue. Όλοι ξέρουμε νομίζω ότι είναι το queue, είναι μια ουρά που βάζει πράγματα και από τη μια άκρη βάζει πράγματα, από την άλλη βγαίνουν. Το queue αυτό τώρα, στο τέλος του queue ουσιαστικά υπάρχει ένας worker, είναι το λεγόμενο, στην επόμενη διαφάνεια υπάρχει ένα που λέμε bib sked. Αυτό εδώ πέρα. Το bib sked ουσιαστικά είναι ένας worker, ο οποίος τι κάνει, πηγαίνει στο τέλος του queue, παίρνει πράγματα και τα επεξεργάζεται. Οπότε, με το bib upload βάλαμε στο queue ότι θέλουμε να ανεβάσουμε αυτό το αρχείο και ο bib sked που ξεκινήσαμε μετά, αυτό τρέχει σαν πώς να το πω τώρα, server τέλος πάντων, σαν ένα process που τρέχει συνέχεια και ακούει. Ναι. Ναι, τα θέλει και αυτό. Μια στιγμή να τη διορθώσω και την εντολή. Τη διόρθωσα την εντολή, το bib sked ξεκινάει και αυτό με sudo και όλη την ιστορία. Αφού το τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα, όποιος το τρέξει, μετά πηγαίνει σε αυτό το φάκελο, αυτό είναι φάκελος, και μπορεί να δει και μέσα τα logs από το bib sked και βρίσκει το ID που του έβγαλε πριν το bib upload. Και θα σας πω μετά πώς μπορούμε να το δούμε.
Όποιος έχει βρει το ID τώρα μέσα, όποιος έχει βρει το ID μέσα από αυτό το log. Ναι. Ναι. Και εμείς ρωτάμε χωρίς μικρόφωνο. Οπότε λες την ερώτηση και όχι, εσύ έχεις μικρόφωνο. Την ερώτηση δεν ακούω. Οπότε τη λες και μετά την ρωτάς. Οκ, έγινε. Υπήρχε τώρα κάποια ερώτηση γιατί ξεχάστηκα. Εντάξει. Λοιπόν, όποιος έχει βρει λοιπόν το ID μέσα από αυτά εδώ τα logs, μπορεί να πάει τώρα σε αυτή τη σελίδα, όχι σε αυτό, το δεν είναι openlib.osc.stat, είναι το IP του virtual machine του δικού σας. Πάει λοιπόν στη δικιά του εγκατάσταση του Invenio, σε ένα τέτοιο path, /record/, και εδώ τώρα μπαίνει το ID που βρήκαμε πριν. Και θα μπορέσουμε να το δούμε, άμα δουλέψει όλον άλλα σωστά, θα μας ανοίξει μια σελίδα, σαν για αυτήν εδώ τέλος πάντων, όπου εδώ πάνω σαν τίτλο θα γράφει η θάλασσα του στρατή Μυριβίλη, ας πούμε, πώς λέγεται αυτό που είχε το example μέσα. Εσείς θα βάλετε στο link. Εδώ πέρα θα είναι καταρχάς το IP το domain στο PDF τι σας έχει εδώ, τι έχετε τέλος πάντων, του δικού σας virtual machine, του δικού σας Invenio. Οπότε θα είναι HTTP, το δικό σας Invenio, κάθετος record, κάθετος το ID που βρήκαμε από εδώ. Τότε κάτι λάθος έχει γίνει. Θα πρέπει μέσα... Αυτό εδώ πέρα, να ξαναπώ λίγο, αυτό εδώ πέρα είναι φάκελος. Εδώ μέσα έχει διάφορα αρχεία. Κάποια από αυτά τα αρχεία τελειώνει στο ID που μας έβγαλε το BIB upload, η προηγούμενη εντολή, το BIB upload. Οπότε εδώ μέσα βρίσκουμε το αρχείο που τελειώνει με αυτό το ID, το κάνουμε κάτι, gedit κάτι τέλος πάντων, και εκεί μέσα έχει ένα log, στο οποίο φαίνεται με τι ID ανέβηκε το αντικείμενό μας. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω πιο απλό. Αυτός είναι ο τρόπος. Ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα παρουσίαση, είναι παρουσίαση της μιας διαφάνειας. Που είναι διαθέσιμα project. Ή μάλλον κάποιες ιδέες για διαθέσιμα project, φυσικά μπορείτε να κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι. Καταρχάς, τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε μεταφράσεις. WebDoc και PO. Καλό contribution, βοηθά στην κοινότητα, πολύ εμφανές, τα ελληνικά που θα βάλεις σε οποιαδήποτε κατάσταση του Invenio για Έλληνες χρήστες θα χρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ χρήσιμη η μετάφραση, μη φανεί σε κάποιον πολύ απλή ή πολύ χαζή σαν task, αξίζει. Μετά, έχουμε δημιουργία theme. Το Invenio μέσα, όπως είδατε, έχει ένα λίγο απλό theme, λίγο βαρετό. Μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε πιο όμορφο. Μπορεί κάποιος να έχει ιδέες για βελτίωση του theme. Κάποια πράγματα να σας φαίνονται άσχημα. Μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά το theme στο Invenio πειράζοντας το CSS. Τα CSS είναι κάτι αρχιάκια τα οποία βρίσκονται μέσα στην εγκατάσταση του Invenio και ρυθμίζουν το πώς φαίνονται πράγματα στην οθόνη. Θα σας τα δείξω λίγο στη συνέχεια.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Theme για το Invenio. Το ίδιο το Invenio δεν έχει υποστήριξη για themes. Άρα αυτό που θα φτιάξετε εσείς θα έχει και έναν μικρό μηχανισμό για να αλλάζει το theme. Το οποίο είναι επίσης contribution, είναι επίσης προσφορά στο project. Επίσης υπάρχει αυτό που είδαμε σήμερα. Αλλά για πιο πολλά πεδία, όχι για τα δύο πεδία μόνο. Ακριβώς, και κάποια είναι πιο advanced. Επαναλαμβάνω για το μικρόφωνο, έτσι. Οπότε μπορεί να θέλουν for ή κάποια άλλη δομή. Μπορεί να παίξετε με keywords ή οτιδήποτε. Και μετά αυτό είναι το εξής. Είδαμε ότι μπορείς να φτιάξεις έναν μετατροπέα χρησιμοποιώντας XSLT. Υπάρχει και μια καλύτερη λύση που λέγεται XQuery. Είναι μια πιο μοντέρνα γλώσσα. Ήρθε μετά τα XSLT, στο ίδιο πλαίσιο και από ίσως αρκετούς που φτιάξαν και τα ίδια τα XSLT. Τα XQuery... Ναι, αν κάποιος θέλει να γράψει Python, αυτό είναι ένα καλό project. Γιατί το Invenio, είπαμε, υποστηρίζει απλό κείμενο και XSLT. Δεν υποστηρίζει XQuery. Άρα μπορεί κάποιος να προσθέσει τη δυνατότητα στο Invenio να καταλαβαίνει XQuery. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να τρέχει το XQuery Engine του συστήματος. Όπως τώρα το BibConvert τρέχει το XSLT Proc, που είναι το XSLT Engine του συστήματος, ή οποιοδήποτε άλλο engine, μπορείς να πεις ότι BibConvert θες να τρέχει το XQuery, αντί για παύλα C, να σου πω παύλα D, δεν ξέρω. Μπορεί να βάλετε υποστήριξη στο BibConvert να τρέχει το XQuery. Αυτό είναι μια πολύ μικρή αλλαγή. Είναι τουλάχιστον το XSLT. Αυτό δεν υπάρχει στο Invenio. Υπάρχει όμως το BibConvert XSLT Engine.py, το οποίο είναι 250 γραμμές σε Python και ούτε, 249. Άρα μπορείτε εσείς, φτιάχνοντας μια κόπια του και αλλάζοντας τη λίγο, να δώσετε στο Invenio υποστήριξη για XQuery, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια καινούργια γλώσσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσει το Invenio. Οπότε, κάποιος που θέλει να κάνει μεταφράσεις κάνει αυτό. Κάποιος που θέλει να παίξει με CSS, και θα δούμε στη συνέχεια, κάνει αυτό. Κάποιος που θέλει να παίξει με το XSL που είδαμε σήμερα κάνει αυτό. Κάποιος που θέλει να παίξει με Python και να προσθέσει ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό στο Invenio, μπορεί να κάνει αυτό. Φυσικά μπορεί να κάνει οποιοδήποτε και ό,τι άλλο θέλει, έτσι. Αν έχετε άλλη ιδέα για Python ή οτιδήποτε, πολύ ευχαρίστως. Τώρα, να σας δείξω λίγο CSS, γιατί είναι το μοναδικό που δεν είδαμε. Δεν θα σας δείξω CSS να μάθετε CSS, θα σας δείξω CSS ποια είναι η ιδέα. Λοιπόν, εδώ είναι το Invenio, έτσι. Και όπως είδαμε πριν, αυτό σαν web σελίδα, τι είναι στην πραγματικότητα, είναι ένα περιεχόμενο που δίπλα έχει ένα CSS που το δείχνει όμορφο. Γιατί αν πάμε εδώ και το πούμε page style, no style, στην πραγματικότητα είναι έτσι το Invenio. Και όχι μόνο το Invenio, το Facebook, το Google, όλα είναι έτσι στην πραγματικότητα. Και έρχεται ένα CSS που το κάνει όμορφο. Τι είναι CSS? Είναι ένα σύνολο κανόνων, όπως είπαμε, που κάνουν παρουσίαση μιας HTML σελίδας. Ο Firefox έχει ενσωματωμένο ένα εργαλείο, γενικά έχει πάρα πολλά εργαλεία για web developers, F12. Πατάς F12 και σου έχει διάφορα πράγματα κάτω. Υπάρχει κάτι που λέει Inspector. Και ο Inspector εδώ έχει ένα κουμπί που όταν το πατάς, μετά όταν κουνάς το ποντίκι μέσα στη σελίδα, σου δείχνει από κάτω τι βλέπει το ποντίκι. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι όταν αφήσω πάνω το ποντίκι στον τίτλο, γίνεται ένα τετράγωνο, κάνω και κλικ, και εδώ κάτω μου έχει βγει εδώ, αυτό, ότι μέσα στην HTML, που είναι πάρα πολύ πολύπλοκη φυσικά το Invenio, βρίσκομαι σε κάποιο σημείο εδώ. Εδώ, να το, αυτό. Το οποίο σημείο εδώ στο πλάι, κάτι που λέγεται rules.
που είναι οι κανόνες του CSS. Τα παίρνει από ένα αρχείο που λέει tinvenio.css, κάποιο color. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κλικ εδώ και να αλλάξουμε και να πούμε ότι εγώ θέλω να είναι κόκκινο. Με τη μία αλλάζει η σελίδα. Εγώ θέλω να είναι κίτρινο. Έχει έναν ωραίο editor ο Firefox. Μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι, μπορείτε να δώσετε κωδικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παίξετε με τα CSS. Τελικά επιλέγεις κάτι που σου αρέσει, το μπλε. Όχι, μπλε ήταν, τι ήταν. Μαύρο ήταν. Αν το κάνουμε μπλε θα μπλεχτεί με τα links. Ας το κάνουμε κίτρινο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν αυτό, το καταπληκτικό. Κάναμε εδώ, κίτρινο, μας άρεσε. Αυτό εδώ. Βέβαια αυτό την επόμενη φορά που θα πάμε πάλι στο site δεν θα έχει αλλάξει. Αν κάνουμε refresh πάλι θα μας φέρει το αυθεντικό CSS. Αλλά μπορούμε να παίξουμε χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο του Firefox. Μπορούμε να βάλουμε καινούργια πράγματα μέσα, να πούμε... πώς είναι text decoration underline. Μπορούμε να πούμε text παύλα decoration underline. Τώρα το έκανε υπογραμμισμένο. Το αλλάξω λίγο το χρώμα πάλι. Το κάνω κόκκινο. Μπορούμε να φτιάξουμε themes με αυτό το πειράζοντας το CSS. Μπορούμε να βάλουμε images. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα... Το να μάθετε CSS είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε ένας web developer που δεν του χρειάζονται τα CSS. Είναι πολύ καλό skill. Αν κάποιος έχει γραφιστικό, έχει ενδιαφέρον στα γραφιστικά, ενδείκνυται πάρα πολύ. Και υπάρχουν και πολύ περίεργα πράγματα. Zen Garden, ποιο είναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το site που έχει πολύ extreme πράγματα σε CSS. Για να δείτε δηλαδή την ισχύ των CSS, βλέπετε αυτό το κείμενο. Πώς είναι. Λοιπόν, μπορείτε επιλέγοντας κάποιο CSS, το ίδιο κείμενο βγαίνει αλλιώς. Ήταν το ίδιο κείμενο με πριν, The Road to Enlightenment, Litter in a Dark and Dreary Road, bla bla. So what is this about, και έτσι. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει αυτό, θέλουμε ένα άλλο design. Αυτό. Πώς θα έκανε. Κατευθείαν, άλλαξε όλο το site. The Road to Enlightenment πάλι. Later, εντάξει, αυτό το site δείχνει το πώς μπορείς να πας σε extreme γραφιστικές προσεγγίσεις. Δεν λέμε να κάνεις κάτι τόσο πολύπλοκο. Αυτό θέλει και... γραφιστικό ένστικτο κλπ. Αλλά τα CSS είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πειράξουμε την εμφάνιση μιας web σελίδας. Και άρα μπορείτε να πειράξετε τα CSS του Invenio και να φτιάξετε ένα δικό σας theme. Αυτά. Ξαναπάω πάλι εδώ. Και όχι ποιο ήταν. Το κλείσαμε το... Ίσως το έκλεισα, Αυτό. Οπότε κάποιες ιδέες είναι αυτές. Ένα άλλο επίσης του Invenio σχετικό με το CSS theme, για όποιον πάλι θέλει web, είναι το jQuery. Το jQuery είναι ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα σήμερα. Ας κάνουμε ένα login. Πάτε εδώ administration και πατήστε run record editor, θα δείτε ότι ξαφνικά γίνονται πιο όμορφα τα πράγματα. Ξαφνικά δηλαδή έχουμε κάτι που μοιάζει με πιο δυναμική σελίδα, πιο πολύπλοκη, μοιάζει με πρόγραμμα. Αυτό γίνεται γιατί σε μερικά σημεία το Invenio σταματάει να είναι χαζή απλή HTML και γίνεται και χρησιμοποιεί τεχνολογία του jQuery, το οποίο είναι μια επίσης πάρα πολύ χρήσιμη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά site.
και επιτρέπει πιο έτσι, πλούσιο περιεχόμενο. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι και εδώ δηλαδή. Αυτά. Να δούμε κανένα, να δούμε λίγο CSS ακόμα τότε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πατάμε F12. Μας λέει ότι είναι το invenio.css. Τι να είναι το invenio.css? Το κάνουμε σχεστό παράθυρο, το ανοίγουμε. Είναι αυτό. Ένα CSS, καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο CSS βέβαια, έτσι. Ένα CSS είναι αυτό το πράγμα. Είναι κανόνες. Και λέει ότι το body της σελίδας θα έχουν τα ground αυτό το χρώμα, το background αυτό το χρώμα, το margin θα είναι 0, το padding που είναι τέλος πάντων κάτι σχετικό είναι αυτό και το font θα είναι αυτού του τύπου. Μετά, όταν δεις κάτι α, α ξέρετε από την HTML ότι είναι το link, έτσι. Όταν ο χρήστης κάνει hover, δηλαδή το ποντίκι είναι πάνω από το α, να γίνεται αυτό το χρώμα. Όταν ένα link είναι ήδη, έχετε δει ότι στο Firefox ή στον browser σας γενικά, όταν ένα link το έχετε ήδη επισκεφτεί, έχει άλλο χρώμα. Γιατί εδώ λέει ότι αν το link είναι visited, να έχει αυτό το χρώμα. Από πολύ απλά πράγματα μέχρι, βλέπετε, μετά γίνονται πιο προχωρημένα, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Η όλη ιδέα του CSS είναι ότι η σελίδα σου αποτελείται από πάρα πολλά κουτάκια και εσύ σε κάθε κουτάκι δίνεις ένα στυλ και όλα αυτά μαζί κάπως συνδέονται και αποκτούν το ενιαίο στυλ της σελίδας. Τώρα δεν έχουμε κάτι να πούμε χωρίς να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Να βρούμε ένα site το οποίο να... Σε ποιο site πάτε όλοι σας? Εκτός από το Facebook. Στο YouTube. Καλό το YouTube. Οπ, λάθος. Ωραία, αυτό είναι το YouTube εδώ. Οχ. Μην βλέπετε Μουντιάλ. Τα γνωρίστε εδώ λίγο. Το YouTube. Ναι, χωρίς στυλ είναι έτσι. Χωρίς CSS είναι κάπως έτσι. Page style, basic page style. Τώρα λοιπόν έχει ένα CSS. Πατάμε F12. Βγαίνει αυτή η κονσόλα κάτω από το Firefox που έχει διάφορα και λέμε εμείς ότι εγώ θα ήθελα το YouTube, είμαι ο γραφίστας στο YouTube, έτσι. Θα ήθελα γύρω από αυτά εδώ να είναι κόκκινο. Inspector, πάμε εδώ. Α, Inspector και πατάμε για αυτό το link κιόλας. Ωραία. Padding να έχει 20 pixels γύρω γύρω και το background color να είναι red. Άντε, το κάναμε εδώ red. Τρομερό. Μήπως θα είναι margin, όχι. Α, ναι, σωστά, συγγνώμη.
Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι κάπου το CSS το margin right δεν μας το παίρνει να κάνει κόκκινα για την άλλη πλευρά, γιατί μάλλον το παίρνει και από κάπου αλλού. Δεν φαίνονται. Και αυτά δεν νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να... Α, μεγαλώνει κι όμως. Οχ, πάρα μεγάλος. Βρήκαμε σε ποιο σημείο είναι αυτό εδώ και πήγαμε και βάλαμε διάφορα. Background color, blue. Γενικά όπως βλέπετε, τα κάνω πράγματα στην τύχη και μερικά δουλεύουν, μερικά δεν δουλεύουν. Εδώ π.χ. Βλέπετε ότι όταν το ποντίκι είναι έτσι, είναι βέλος. Όταν είναι εδώ, είναι χεράκι. Σου λέει εδώ ότι ο cursor είναι pointer όταν το ποντίκι είναι εδώ. Και όταν αυτό που λέγαμε πριν, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του α. Δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Α, να το δούμε. Οκ. Λοιπόν, έκανα διάφορα τυχαία πράγματα στους εσείς. Μερικά δουλέψαν, μερικά δουλέψαν. Φυσικά, για να παίξει κάποιος με μια web σελίδα, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει τη δομή της. Δηλαδή, ότι αυτό το κομμάτι HTML σελίδα είναι το πάνω, αυτό είναι το μενού στα αριστερά, αυτό είναι το κέντρο που έχει το περιεχόμενο, αυτό είναι το κάτω που έχει το copyright κτλ. Σας αφήνω εδώ. Να... Ναι. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε τώρα τι έχουμε βγάλει εμείς μέχρι στιγμής. Μικρά προτζεκτάκια για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό που είδαμε σήμερα. Εντάξει. Και βεβαίως και το δεύτερο είναι περίπου σαν το πρώτο, δεν είναι Γιώργη, απλώς με άλλη τεχνολογία. Ωραία. Απλώς για να το φανταστείτε, είναι περίπου σαν το σημερινό. Τώρα το CSS σας έχει δείξει λίγο πώς δημιουργείται. Και υπάρχουν περίπου 5-6 αρχεία, θα λέγαμε CSS, μέσα στο Invenio, που θα πρέπει να τα πειράξουμε αυτά, έτσι ώστε να βγάλει αυτό που βλέπουμε, το φαίνεστε μπροστά, όπως εμάς μας αρέσει. Δηλαδή η ομάδα που θα ασχοληθεί βασικά θα το αποφασίσει κατά κύριο λόγο όπως θέλει να φαίνεται, και αυτό είναι και ένα theme, να το πούμε έτσι, το οποίο θα το δώσουμε μετά στην κεντρική ομάδα. Το μεταφράσεις είναι αυτό που είδαμε τις προηγούμενες φορές, δηλαδή εννοώ την ενισχυτική και το σεμινάριο. Δεν θέλει τόσο πολύ, να το πούμε, προγραμματισμό, ας το πούμε έτσι. Έτσι, θέλει όμως προσοχή στο πώς θα μεταφράσουμε μία λέξη από τα αγγλικά στα ελληνικά και να φροντίσουμε να έχει περίπου την ίδια έννοια όπου και να τη βρίσκουμε αυτή. Όχι επειδή κάναμε μια διακοπή μιας εβδομάδας και συνεχίσαμε μετά μια λέξη όπως το download, το οποίο είναι μια απονεμένη ιστορία. Πώς θα το μεταφράζατε το download? Ήδη είπες δύο, άλλο.
ξέρω, μεταφορά και πάει λέγοντας. Μεταφόρτωση, ακριβώς. Είναι όλα αυτά που λέμε τώρα, είναι όλες τις μεταφράσεις στα ελληνικά από την ίδια λέξη. Γι' αυτό και το βλέπουμε σε διαφορετικά σημεία. Στο Firefox λέει έχει λείψει. Έτσι. Σε κάποια άλλα έχουμε δει το κατέβασμα ή μεταφόρτωση λέει. Εντάξει. Τέλος πάντων, εμείς τουλάχιστον μέσα στο Ιβένιο δεν είπαμε να κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά όταν μεταφράζουμε ένα κομμάτι και το ξαναβρίσκουμε κάπου αλλού, μην βάζουμε δύο έννοιες, γιατί θα τρελαθεί ο άλλος. Δηλαδή, και θα ψάχνει το αγγλικό μετά για να συνοηθεί. Όπως σημαίνει πολλές φορές, δεν είναι. Δεν το κάνετε πολλές φορές. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής και το πάμε στα αγγλικά. Λοιπόν, ποιοι από εσάς έχετε ήδη μια κλίση για κάποιο από αυτά που θα θέλατε να ασχοληθείτε? Ναι. Ναι, ναι, ομάδες, παιδιά. Όχι, δεν είναι άτομα. Θα δημιουργήσουμε ομάδες. Απλώς, αν παραδείγματος χάρη κάποιος πει εγώ θέλω να ασχοληθώ με το 2, ας πούμε, και υπάρχουν και άλλοι, ωραία, θα κάνουμε ομάδα χωρίς να προϋπάρχει ως φίλος και τα λοιπά, έτσι. Μιλήσαμε με την κυρία Σγουροπούλου και επειδή είμαστε ομάδα λόγω της πτυχιακής μας, μας είπε να πάρουμε LOM και Python, άρα τα δύο πρώτα. Όχι τα δύο πρώτα, είναι μεγάλα. Θα το πάρετε... πρώτο το LOM και το δεύτερο με θέλετε το... να πάρετε το... και τα δύο. Μας είπε δύο. Επειδή είστε τρεις, να πάρετε δύο. Κοίτα, το LOM σίγουρα. Ωραία. Γιατί είναι αυτή το θέμα της πτυχιακής μας, ας πούμε, πάνω αυτό το εκπαιδευτικό. Πολύ ωραία. Αυτό σίγουρα. Κάνατε ωραίο συνδυασμό πάντως. Βρήκαμε βοηθούς για την πτυχιακή σας. Και μας είπε κάτι που να περιέχει Python. Μάλιστα. Για να προγραμματίσουμε και λίγο. Ωραία. Άρα. Ναι, συγγνώμη. Μια παραλλαγή είναι ότι εάν κάποιος άλλος κάνει το XQuery, γράφουν και το XQuery που κάνει από LOM σε Mark. Το οποίο είναι πάλι. Όχι, όχι, θα γράψουν σε XQuery. Εάν κάποιος άλλος τελικά αναλάβει το XQuery implementation, την... δεν ξέρω γιατί το λέω, απλά ότι θα μπορούσατε εναλλακτικά να κάνετε το LOM σε Mark σε XSL που είναι το πρώτο bullet και σε XQuery που θα με τον ίδιο τρόπο για να τσεκάρετε το δεύτερο bullet που μπορεί να κάνει άλλος. Δεν ξέρω αν αυτό... δεν ξέρω, απλά μπορούσα να σας πέσει βαρύ το δεύτερο. Το δεύτερο μου φαινόταν ξεχωριστό, αλλά ότι... Το δεύτερο έχει Python που επιθυμείτε. Πού καταλήξαμε? Σε ποια πρόταση? Ωραία. Μπορείτε λίγο εδώ βάλτε απλά έναν άσο σε αυτή την μιας και έχουμε εκείνο. Γράψτε το καλύτερα LOM του Mark, γιατί μπορούμε να χάσουμε το slides και να ψαχνόμαστε. Ναι. Το δεύτερο. Ναι. Πόσο κόβεται αυτό? Ενδιαφέρεται άλλος καταρχήν για το δεύτερο? Ναι. Ωραία. Πώς βλέπετε τη δυνατότητα στο δεύτερο να είσαστε τέσσερι? Πώς το βλέπετε, καλό? Γιώργο. Επειδή θα ασχοληθούν το μισό το δεύτερο τα παιδιά. Άλλος για το δεύτερο. Εντάξει, τα παιδιά θα κάνουν οι τρεις το πρώτο και θα βοηθήσουν στο δεύτερο. Ναι, πώς το... Το πρώτο για τρία άτομα, ας πούμε, είναι αρκετό. Δήμο, για τρία άτομα το πρώτο. Ναι, αλλά θέλουμε να βρούμε και κάτι Python. Ναι. Α, μπορείτε τότε... πώς θα το ενσωματώναμε με λίγο Python αυτό τώρα? Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι. Καλύτερα είναι να πάρετε ένα αντικείμενο και να το τελειώσετε. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Ωραία. Πάρετε λοιπόν το πρώτο και πες μου λίγο το όνομά σου. Διονύση.
θα βγάλεις δύο tasks, ξέρω εγώ, από το BIP Convert για να κάνουν τα παιδιά για να έχουν και το Python που θέλουμε να έχουν. Οκ. Okay? Ωραία. Αν είναι γιατί το δεύτερο θέλει μια μικρή αλλαγή στο BIP Convert. Ή παίζει και το άλλο με το configure. Με το configure. Εντάξει, μπορείτε να φτιάξει το engine, α πούμε, και άλλο. Ναι, βασικά μπορεί να φτιάξει ένα το engine. Ωραία. Ο Διονύσης λοιπόν. Ωραία, ο Διονύσης λοιπόν θα βγάλεις δύο τάσεις για τα παιδιά για να κάνουν το Python που δεν έχει το πρώτο. Εντάξει. Ωραία. Τα έχουμε αυτά. Τρεις και ο Διονύσης. Επειδή βλέπω τρεις, ο τέταρτος. Θα είναι πίσω. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι, ναι, τα σημειώνουμε. Οι υπόλοιποι. Εσείς οι δύο θα πάρετε τις μεταφράσεις. Και το GetText και το γενικός. Ή και τα ξεκάρφωτα. Είναι τόσο πολλά, δεν ξέρω τα ξεκάρφωτα πώς είναι. Είναι πολλές, ειδικά αν βάλουμε help parts μέσα, ας πούμε, υπάρχουν και κατεβατά όλα. Τα οποία δεν υπάρχουν. Άλλος, παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά. Ναι. Στις μεταφράσεις έχουμε και αυτό το task να κάνουμε κομμάτια του κώδικα GetTextReady. Που θέλει λίγο Python κι αυτό. Δηλαδή να πειράξεις κώδικα που δεν καταλαβαίνει από διεθνείς γλώσσες και να του βάλεις την κλίση της GetText. Ενώ άμα σας ενδιαφέρει να γράψετε Python και να μην κάνετε μόνο μετάφραση. Δεν το λέω απαραίτητα για εσάς, γενικά το λέω ότι παίζει. Έτσι. Και δεν είναι βαρύ, πες το δεν είναι βαρύ. Ναι, και είναι απλά κοιτάς πώς παίζουν τα άλλα. Ναι, το είχαμε δει νομίζω το Σάββατο. Άμε με εσένα, το Θανάση το είχαμε δει. Ναι. Ναι, απλά το Σάββατο είχαμε δει και στην πράξη πώς βλέπεις άλλα που έχουν γίνει και κάπως έτσι, εμπνευσμένος, κάνεις και τα υπόλοιπα, ας το πούμε. Μένουνε... Ναι, Δήμο, τα help τα έχεις δει, είναι πολλά, έτσι. Θέλει και εσύ να ασχοληθείς με τα μεταφράσεις. Πολύ ωραία. Φεγγί. Και εδώ για μεταφράσεις, έτσι ώστε να έχουμε και τα... Θα το δουν μόνοι τους. Εσύ. Και παιδιά, ό,τι κάνουμε το ανεβάζουμε στο GitHub, εντάξει. Είμαστε GitHub ready όλοι. Ωραία. Ναι, μιλάμε. Δεν έχω δει κανένα να ανοίξει ένα ticket, ρε παιδιά. Θέλω σήμερα να μου κάνετε ένα ticket που θα λέει test. Και γράψτε ό,τι θέλετε μέσα ως πρόβλημα. Ότι παραδείγματος χάρη σήμερα η Βραζιλία δεν μπορεί να βάλει γκολ, ας πούμε. Ανοίξτε ένα ticket. Να το δω ότι τα ανοίγετε, να πάω να το κλείσω, εντάξει. Για να δούμε ότι το βλέπει και ο Δήμος, ότι το βλέπει και ο Γιώργος, έτσι ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Από εκεί μόνο θα ναι, αλλά εδώ μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Ανοίξτε ένα ticket, ένα απλό ticket, τίποτα άλλο. Λοιπόν, άρα εδώ, εσείς οι δύο έχετε όρεξη. Μπήκατε. Α, εσείς οι δύο. Οκ. Και ο Μαρός ο Γιάννης ανηφέρεται και για CSS και για μετάφραση. Μπορεί να κάνει κάτι σύνδεση. Μπαλαντέρ τότε. Ρίχτε τον Μπαλαντέρ. Ναι, 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 ναι. Θα κόψετε πράγμα. Λοιπόν, επειδή δεν είναι τα άλλα τα παιδιά εδώ, αυτό τώρα θα το στείλουμε, θα το ανεβάσουμε πάνω ή θα το στείλουμε mail, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Μην πάτε να ξαναγράψετε τον εαυτό σας μέσα, θα πούμε οι άλλοι, έχουμε μέχρι στιγμής αυτές τις ομάδες, ποιοι άλλοι θέλουν, δηλαδή μπορεί και κάποιος ακόμη να μπει στην ομάδα, έτσι δεν σας πειράζει. Ωραία. Όχι, όχι, για εσάς είναι ok, θα το βάλουμε εμείς. Ναι, ναι, εσείς το πήρατε. Ναι, ναι, πάει, τελείως. Μη φοβάστε. Και είναι και κάτι ακόμη που σκέφτηκα να βάλουμε. Αυτό το έχω μισοτελειώσει. Δηλαδή είναι αυτό που έχω εγκαταστήσει της VM. Έχει κανείς όρεξη για bus και λίγο τέτοια πραγματάκια για εγκατάσταση Linux του Envenio. Ωραία. Βάλτε σε διπλό ταμπλό. Ωραία. Αυτό τώρα όμως έχει μπάς, έτσι. Ελέγχουμε αν η μηχανή έχει, ποια πακέτα έχει, τα βάζουμε, τα κατεβάζουμε, WGET και τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με Python. Κοίτα, δεν συνηθίζεται όμως. Δεν συνηθίζεται γιατί το μόνο που είναι σε όλα τα Linux μέσα είναι το bus. Ναι.
Γιατί ένα Python μπορεί να μην υπάρχει σε ένα Linux. Πώς θα το εγκαταστήσεις? Εντάξει. Απλά ερώτηση. Εντάξει. Εγκατάσταση server. Εγκατάσταση του Invenio. Πώς θα το πούμε τώρα? Εντάξει, και σε Python μπορώ να το κάνουμε αλλιώς. Να πούμε ότι θα γίνει σε Python και θα πει στο bin, στο Invenio bin, που είναι όλα τα bin του Invenio. Ναι, ωραία. Να το δούμε. Να το δούμε. Μιας και γουστάρεις Python. Όχι, δεν είναι ένα πρόβλημα. Απλώς πρέπει να γράψουμε ένα bash για να εγκαταστήσουμε την Python, για να μπορέσει η Python μετά να τρέξει. Κάτι Ubuntu που ξέρω δεν έχουν Python. Desktop. Έβαλες desktop ποτέ? Ούτε το λες δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε είναι να εγκαταστήσουμε το Invenio. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα σύστημα, ας πούμε, να το Fedora, δεν έχει τίποτα, τρέχουμε μια εντολή και καθόμαστε και το κοιτάμε. Έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, σε αυτό θα φτιάξουμε το σκριπτάκι και θα κάνουμε manual με την έννοια του help, έτσι, που δίνουμε μείον help και βγάζει κάποιες παραμέτρους. Δεν θα καθίσουμε να γράψουμε κανένα μεγάλο manual, έτσι. Μάλιστα, σε RPM διανομή Linux. Εμείς θα το κάνουμε για RPM. Τώρα οποιοςδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει σε οτιδήποτε άλλο γουστάρει. Άμα είναι η βάση, άμα παίζει η λογική, Διονύση, μπορεί ο άλλος να αλλάξει τα... Όχι. Άμα φτιάξουμε τη λογική σωστά, πάει ο άλλος, περάζει τα αρχεία που πρέπει να εγκατασταθούν, τα κάνει deb, δεν ξέρω εγώ, και πάλι παίζει. Λοιπόν, είμαστε ok? Πολύ ωραία λοιπόν. Καμία ερώτηση? Πότε ξεκινάμε βασικά, πότε τελειώνετε εξετάσεις τώρα εσείς που είστε εδώ? Όλοι με τελευταία μέρα έχετε? Όχι, εσείς ρωτάω πότε τελειώνετε. Έλεγα μήπως προστάτε ένα μάθημα και το δίνετε Δευτέρα, ρε παιδιά, εντάξει. Αισιόδοξος. Οκ, τότε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από 4 Ιουλίου βασικά. Εντάξει, βέβαια ο καθένας τον χρόνο του πειραματισμού μπορεί να κάνει. Ωραία. Αλλά το οργανωμένο... Εντάξει. Και το καλό είναι να το τελειώσουμε πριν τα μπανάκια, έτσι. Γιατί μετά θα έχουμε ξεχάσει τα μισά. Μόλις τελειώσει, μόλις ολοκληρωθεί η εξεταστική, εφόσον οι περισσότεροι είστε φοιτητές και θα έχετε μέχρι αρχές Ιουλίου εξτάσεις, θα κανονίσουμε και μία συνάντηση για να ξαναφρεσκάρουμε τα του project. Θα έχει ήδη υπάρχει και ηλεκτρονική επικοινωνία. Έτσι, και θα γίνει και μία ενισχυτική σίγουρα παραπάνω. Μετά τις εξτάσεις δεν έχει νόημα να γίνει τώρα κάποια ενισχυτική. Να ξεμπλέξετε. Θα μεταφερθεί αυτό το Σάββατο που λέγαμε να γίνει, που δεν θα γίνει γιατί δεν μπορείτε. Θα μεταφερθεί αμέσως μετά τις εξετάσεις μία συνάντηση και μία ενισχυτική ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για την υλοποίηση για το project. Ναι, και αυτό θα είναι custom ενισχυτική. Δηλαδή θέλουμε να μας πείτε τι θέλετε. Δεν θα πούμε εμείς, ελάτε παιδιά, να σας πούμε αυτό. Θα μας πείτε εσείς τι θέλετε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε εκεί που πονάει. Ωραία. Okay. Λοιπόν, τότε καλές εξετάσεις.